Καλησπέρα κύριε Ζέρβα. Καλησπέρα κύριε Χαβιανίδη. Να μας πείτε πού διαφωνείτε όσον αφορά το κομμάτι της ανάπλασης. Να πούμε, να μεταφέρουμε ούτως ή άλλως ότι υπάρχει μεγάλη εμπειρία και λόγω της επαγγελματικής σας ιδιότητας, αλλά και λόγω της θητείας σας ως αντιδήμαρχος. Ακριβώς, και ειδικά στον τομέα του πρασίνου και του περιβάλλοντος. Προφανώς, όταν γίνεται μια τέτοια πρόταση για ανάπλαση μιας περιοχής της πόλης μας, του κέντρου, ενός χώρου που τον επισκέπτονται τόσοι πολλοί συμπολίτες μας και επισκέπτες, ο καθένας θα μπορούσε παρά να συμφωνήσει. Από τη στιγμή που υπάρχει και ένα σχολικό συγκρότημα, το οποίο και εγώ, στο οποίο και εγώ φοιτούσα όταν ήμουν μικρός, και μάλιστα είναι και η γειτονιά μου, στο 10ο σχολείο, ψηφίζω κιόλας. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν βρισκόμαστε το 2017 και έρχεται ένα τόσο σημαντικό ποσό να δαπανηθεί, δηλαδή περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ, κανείς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα απαιτητικός ως προς το σχεδιασμό του. Και δεν με έπεισε καθόλου η πρόταση που έγινε από την Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και από όσα υπόθηκαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτως ώστε να το υπερψηφίσω. Δηλαδή, για να σας πω, επί της ουσίας, εγώ ήμουν κατά της συγκεκριμένης πρότασης και όχι της γενικότερης πρότασης ανάπλασης. Και αυτό βέβαια έχει διάφορους λόγους. Πρώτον, στη χρήση των υλικών και δεύτερον, σε ένα ισοζύγιο πρασίνου, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν βελτιώνεται καθόλου. Δηλαδή, όλο και όλο μπαίνουν 8 καινούργια δέντρα, καταργούνται όλα τα παρτέρια της οδού Ζεύξιδος, πράγμα που, αν θέλετε, με υποψιάζει ότι το πιο πιθανό είναι ότι πολύ σύντομα θα έχουμε σε αυτόν τον πεζόδρομο μόνο τραπεζοκαθίσματα. Απ' την άλλη πλευρά, η ιστορία νομίζω ότι έγινε μόνο για την δημιουργία ενός πράσινου τείχους κατά μήκος της Ικτίνου, στο ύψος βέβαια των σχολείων, απολύτως θεμητό, και στη λειτουργία ενός άξονα οδικού για την ασφάλεια που θα έχει συγκεκριμένο πλάτος. Πέραν τούτου όμως, εγώ είχα πάρα πολλές ενστάσεις στη χρήση των υλικών και στο τελικό αποτέλεσμα. Στη συγκεκριμένη περιοχή, κύριε Ζέρβα, νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα θέματα. Δηλαδή, υπάρχουν καταγγελίες ακόμη και για χρήση ναρκωτικών, πρόβλημα που είναι λίγο πιο έντονα το βράδυ. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε εσείς. Ακριβώς αυτό. Σχεδόν κάθε μέρα περνάω και εγώ από εκεί. Πολλοί φίλοι ζουν στις περιοχές. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και καταστημάτων να μπορέσουν να βιώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε. Έχει να κάνει με τις χρήσεις, έχει να κάνει του χώρου και έχει να κάνει βέβαια και με τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Θα μπορούσε να έχει μια τελείως διαφορετική διαμόρφωση εκεί η περιοχή, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Και με δεδομένο κιόλας ότι δαπανείται ένα πολύ σημαντικό ποσό, όπως σας είπα, περίπου μισό εκατομμύριο, και πολύ φοβάμαι ότι αν δεν έχουμε επιτυχία σε αυτή την ανάπλαση, θα αργήσει πολύ, θα περάσουν πολλά χρόνια, ούτως ώστε να μπορέσουμε να διορθώσουμε τα όποια λάθη κάναμε. Προσωπικά δεν έμεινα καλυμμένος και από το αποτέλεσμα που είχαμε στην πεζοδρόμηση Αγίας Σοφίας. Ήμουν υπέρμαχος της πεζοδρόμησης. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, το πράσινο που δεν μπήκε, δημιουργούν ένα πεζόδρομο ο οποίος σταδιακά θα έχει ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και δεν είναι όσο φιλόξενος θα θέλαμε να είναι για πολίτες και επισκέπτες. Να αλλάξουμε λίγο θέμα πριν κλείσουμε. Με την πρωτοβουλία τι γίνεται? Είδαμε ότι τα Δημήτρια πέρασαν έστω και με την δεύτερη. Η πρωτοβουλία συνεχίζει ή είναι βαθιά λαβωμένη? Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και αρχηγός της παράταξης έχει δηλώσει ότι η πρωτοβουλία πέθανε. Έχει δηλώσει ότι δεν έχει πάγκο. Έχει δηλώσει ότι δεν τον ενδιαφέρουν παλιά στελέχη, όσοι κατά καιρούς διαφωνούμε γιατί έχουν μια διαφορετική άποψη, και ότι θα στραφεί σε κάποιους νέους ανθρώπους και θα ξεκινήσει μια τέτοια κίνηση. Ξέρετε, η πρωτοβουλία έχει να κάνει με τον αρχηγό της παράταξης και μια συγκεκριμένη κατηγορία, μια παρέα ανθρώπων που είναι δίπλα του, αλλά έχει να κάνει και με όλους αυτούς που την φέραμε εκεί που τη φέραμε και από πολλούς άλλους οι οποίοι στήριξαν αυτή την προσπάθεια και αυτές τις αρχές. Νομίζω ότι η εξέλιξη θα δείξει προς τα πού θα πάει η πρωτοβουλία, αν υπάρχει πρωτοβουλία, αν θα μπορεί να μετεξελιχθεί, αν θα πρέπει να αναζητήσουμε κάτι καινούριο. Και εμείς, σαν μέλη της, αλλά και η πόλη, σαν τους ανθρώπους που εμπιστεύεται για την διοίκηση αυτής της πόλης.
Ωραία, κύριε Ζέρβα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και σε επόμενες τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.